επιστρέφω από κάτι δουλίτσες χθες το απόγευμα και έχω μια συνάντηση με έναν παλιό φίλο ο οποίος έχει ασχοληθεί και αυτός με πολλά ρε παιδί μου και ξέρεις τη φάση που κοιτιόμαστε από μακριά, ό,τι γίνεται μου λέει μάστορα. Διάβαζα λέει κάτι στο Facebook για βανάκια και τα φτιάχνεις λέει και τέτοια. Λέω όχι φίλε, δεν ένα αυτό για μένα. Α, μου λέει πολύ γουστάρω το όνειρό μου ξέρω εγώ και τέτοια. Λέω ναι ρε φίλε, είναι φάση πολύ καλή ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και εκεί που λέγαμε τεχνικά ζητήματα, πώς το ένα, πώς το άλλο και τέτοια. Μου λέει τώρα μυρίζει και ωραία, όλο φρέσκο ξύλο. Λέω ναι, ναι, παίρνω τζούρες φίλε, του λέω φύση. Μου λέει η χαρά για τα ξυλοφάγα, Μου λέει φίλε, παίρνω κάτι γιατί θα είσαι στη φύση. Και όπως μπορείς να φανταστείς, μπορεί να στο κάνουμε το αυτοκίνητο μέσα στο μηχανίδι. Παύλε, respect. Έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη για σένα. Λέει δύο χέρια, εγώ θα περάσω ένα. Αλλά θα το περάσω όλο, δηλαδή όπου υπάρχει ξύλο θα είναι περασμένο με αυτό το πράγμα. Δεν ρισκάρω με τίποτα, να μπουν τίποτα μυρμήγκια μέσα και τέτοια που είναι πολύ εύκολο, έτσι. Στη σελήνη, στην αποθήκη πίσω, είχα βάλει κάτι φοβερά ξύλα από ποτάμι που είχα βρει, με σκοπό να τα φέρω εδώ πέρα, ρε παιδί μου, και να φτιάξω συνθέσεις και τέτοια που ασχολούμαι εγώ. Μερικές φορές και είχαν έντομα επάνω. Και κάποια στιγμή όταν γυρίσαμε, μάλιστα ήταν και ένα μεγάλο ταξίδι, τότε ήμασταν κάπου 1,5 μήνα στον δρόμο. Όταν γυρίσαμε, όταν σήκωσα τα ξύλα για να τα βγάλω, είδα από κάτω τρίμα. Όπα λέω, μεγάλε, κάτι μου θυμίζει αυτό. Δεν το άκουγα όσο ήμουν μέσα, αλλά όταν τα πήρα, φύγαν όπως ήταν. Φαντάζω τώρα να φύγει το σαράκι από εκεί και να αρχίσει να κάνει βόλτες εδώ μέσα, να γεννήσει, να φτιάξει το σπιτάκι του και αυτό μια χαρά, έτσι. Και να ακούς χρίτσι χρίτσι από εδώ, χρίτσι χρίτσι από εκεί, χρίτσι χρίτσι από την άλλη. Το βάλεις φωτιά όπως είναι. Άστα να πάνε.